Μετά τη σχετική κατεπίγουσα ειδοποίηση με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων βρίσκεται σε ισχύ μέχρι αύριο και αναμένονται βροχές, καταιγίδες κυρίως από ψηνές ώρες. Η προετοιμασία έχει αρχίσει εδώ και ένα μήνα. Τα μηχανήματα του Δήμου έχουν αρχίσει και έχουν καθαρίσει ήδη όλα τα ποτάμια, όλα τα ριάκια. Οι διαδικασίες δηλαδή καθαρισμού όλων αυτών έχει τελειώσει από την υπηρεσία σας? Σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί. Μπορεί δεν έχουν τελειώσει όλα, αλλά έχουν ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα η βροχή αυτή που έγινε δεν είχαμε προβλήματα. Από την μικρή έστω αυτή η βροχόπτωση έχει παρατηρηθεί κάποιο φαινόμενο? Έχετε έτσι κάποια κλίση για κάποιο πρόβλημα? Όχι, κανένα πρόβλημα, και με επικοινωνία που είμαστε με την περιοριστική υπηρεσία δεν αναφέρθηκε κανένα πρόβλημα. Και ούτε θα υπάρξει, έχω την εντύπωση, διότι έγινε αρκετή εργασία, έχουν καθαριστεί σχεδόν όλα τα ποτάμια, οπότε δεν θα υπάρξει και πρόβλημα. Το έκτακτο αυτό φαινόμενο έχει σημειωθεί από την υπηρεσία ότι θα είναι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο. Τι θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος στην περίπτωση που υπάρχει έτσι έντονο αυτά τα καιρικά φαινόμενα? Ναι, το έκτακτο δελτίο το οποίο βγάλαμε χθες έχει διάρκεια μέχρι την Τετάρτη, μέχρι αύριο, αλλά όπως φαίνεται δεν είναι και τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, οπότε δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Τελικά παρατηρείτε ότι στην περιοχή μας, παρόλο τα δελτία έκτακτων καιρικών φαινόμενων, εμείς τα περνάμε λίγο πιο ελαφρία από ό,τι βλέπουμε, κύριε Μαρακέστη? Ναι, η πολιτική προστασία δεν είναι εμείς ενεργαζόμαστε από την κεντρική υπηρεσία και βγάζουμε τις ανακοινώσεις αυτές. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν. Και μακάρι να μην είναι ποτέ. Και ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς τις βροχές τις περίμενε ο κόσμος για να μπορέσει να. Την περίμενε ο κόσμος για να μπορέσει, μάλλον οι γεωργοί, για να έχουν τα ωφέλη τα οποία πρέπει να έχουν.